κατάρτατε κι εσείς! Κλείστε κατάρτατε στην πορεία! Κλείστε! Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα φορείς και πολίτες σε μια δυναμική πορεία διαμαρτυρίας διεκδικώντας αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Εμείς στο νοσοκομείο θα το διεκδικήσουμε. Εμείς συνεργασίες στο νοσοκομείο στο δικό μας. Στις γιατρούς στη δικού μας δεν θέλουμε με κανένα. Ούτε με Χανιά ούτε με Ηράκλειο. Αν τα Χανιά και το Ηράκλειο τσακώνονται να παίρνει ο καθένας οτιδήποτε θέλει, το Ρέθυμνος θα μείνει και θα παραμείνει Ρέθυμνος. Αυτός ο τόπος με την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη μεγάλη προσφορά του χρειάζεται αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση στις υπηρεσίες που προσφέρει στους ευγενείς κατοίκους του. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Με αφετηρία το Δημαρχείο της πόλης, οι πολίτες με μαζική συμμετοχή, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνθηκαν προς το νοσοκομείο Ρεθύμνου, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, θέλοντας να δείξουν πως δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να αποδυναμώσει το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού. Και τώρα δεν μπορούμε αυτό, ναι, ναι. Και πού να πάει στα Χανιά, τι δεν γίνει. Δεν μπορούμε εμείς αυτό το πράγμα. Λεφτά για την παιδεία, λεφτά για την υγεία. Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία. Λεφτά για την παιδεία, λεφτά για την υγεία. Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία. Το Σωματείο των Ατόμων με Αναπηρία του Ρεθύμνου συμμετέχει στις κινητοποιήσεις αυτές, αλλά και σε όλες τις διεργασίες που προηγήθηκαν, με σκοπό πρώτα απ' όλα ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας στο Ρέθυμνο. Στο συλλαλητήριο συμμετείχε η Ένωση Ταξίτη Νομού, ο Ιατρικός Σύλλογος, η Ένωση Φροντιστηρίων, το Εργατικό Κέντρο, η ΑΔΕΒΗ, γιατροί και εργαζόμενοι του νοσοκομείου, φοιτητές, αρχές και φορείς του τόπου, ενώ κλειστό παρέμεινε και το Δημαρχείο της πόλης από τις 10.30 έως τη 1 το μεσημέρι.